Γέλη, ειλικρινά, δεν έχω καταλάβει. Βγαίνει χθες οι γονείς και μας λένε ότι μας είχε πει η κόρη μας ότι κάποια στιγμή την είχε βιάσει. Βγαίνει η κόρη μέσω εσού εχθές και μας λέει ότι δεν κατάλαβαν καλά οι γονείς μου, άλλα τους είχα πει, δεν ήταν βιασμός. Και βγαίνει και ο δικηγόρος της κόρης εχθές, της δολοφόνου τέλος πάντων, και λέει ότι όντως υπήρχε μία σεξουαλική συνέβρεση στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά, έτσι. Τα λένε. Έτσι, ότι ισχύει, είπε, δεν ισχύει, δεν ξέρω. Λέω τι λένε εγώ εδώ, έτσι. Δεν το. Δεν ότι λέ, ό,τι λέγεται. Δεν το υιοθετούμε εμείς εδώ. Σε καμία περίπτωση. Τι λέγεται. Λοιπόν, εσύ έχεις μιλήσει με το περιβάλλον του ανθρώπου, της 39χρονης. Έχεις βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Κοιτάξτε, αυτό που βάζω στο κάδρο τις τελευταίες ώρες είναι η τελευταία τριετία και όχι 15ετία, το τι συνέβη τα τελευταία 3 χρόνια και βάζω και στο κάδρο το ρόλο του συζύγου. Θέλω να σας εξηγηθώ γι' αυτό, γιατί και εγώ μίλησα πάρα πολύ με πρόσωπα από το πολύ στενό περιβάλλον, από την πλευρά των γονέων της 39χρονης, για να καταλάβουμε τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση. Καταρχάς, να σας ενημερώσω ότι από χθες η 39χρονη απαγόρευσε στους γονείς της να ξαναμιλήσουν για εκείνη. Μάλιστα. Δημόσια ιδιωτικά. Απομάκρυνε τον δικηγόρο που είχαν βρει οι γονείς της. Τον απομάκρυναν. Ήταν ο άνθρωπος που είχε επιχειρήσει, όταν την είχε συναντήσει, να στήσει μια υπηρεσπιστική γραμμή γύρω από το σενάριο του βιασμού της από το θύμα. Ανέλαβε άλλος δικηγόρος, νέος δικηγόρος. Ναι. Δύο έχει δικηγόρους από τη Χαλκίδα που ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή την απολογία της αύριο Τετάρτη. Και αυτός που βρίσκεται στο πλευρό της, αυτοκόλλητος, είναι ο σύζυγός της, ο οποίος την υπεραγαπά. Σε υπερβολικό βαθμό, μου έλεγαν χαρακτηριστικά πρόσωπα που βρίσκονται δηλαδή, κοντά όταν λες την υπεραγαπά, κάτσε τώρα, βρε Κέλλη, γιατί θα τρελαθώ. Την υπεραγαπά, τη έχει αυτός αδυναμία. Και τι λέει, σε καταλαβαίνω που πήγες και το σκότωσες. Δηλαδή, δηλαδή είναι δολοφόνος. Όταν λοιπόν, την υπεραγαπά, δηλαδή τι λέει, μπράβο, τον μπήξε, τον δείξε καλά, έκανε και τον σκότωσες. Τι σημαίνει Γιώργο. Τον υπεραγαπά. Όχι, όχι, μπορεί να έχει με το κομμάτι ψυχολογική στήριξη. Δεν σημαίνει ότι επικροτεί την πράξη τη. Έχει να κάνει, λένε άνθρωποι πολύ κοντά στους γονείς 39χρονης, έχει να κάνει με την ψυχολογική πίεση που ένιωθε η 39χρονη τα τελευταία 3 χρόνια. Τι λένε λοιπόν, τι φέρεται να είπε η ίδια η 39χρονη στους γονείς της, ότι ο σύζυγός της μετά το γάμο του θύματος, δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια, τη ζητούσε επίμονα αποδείξεις ότι δεν τρέχει κάτι μεταξύ της 39χρονης και του θύματος. Η 39χρονη είχε ζητήσει από τον Σάκη, το θύμα, να την βοηθήσει, να μιλήσει στο σύζυγό της. Το θύμα φέρεται να μην συνεργαζόταν. Και έτσι η 39χρονη φέρεται να είπε στους γονείς της ότι τα τελευταία 3 χρόνια ήταν τόσο μεγάλες οι πιέσεις από το σύζυγό της, άδικες κατά την ίδια, που δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Ο σύζυγός της, μου λένε άνθρωποι, ξαναλέω, από το περιβάλλον των γονέων, βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, μια και ο ίδιος τύψης, όμως την στηρίζει. Καθημερινά πηγαίνει στην ασφάλεια. Ακούγεται λίγο αντιφαντικό τώρα, δεν μπορώ να μην το πω. Ακούγεται λίγο αντιφαντικό. Πολύ αντιφαντικό. Την αγαπά. Συγγνώμη. Πολύ αντιφαντικό. Την πιέζει ψυχολογικά για κάτι το οποίο η ίδια λέει ότι δεν ισχύει. Δηλαδή, εντελώς αντιφαντικό ακούγεται. Και είναι, όχι ακούγεται.